Υπάρχει μια σχέση επαγγελματικής και προσωπικής εκτίμησης μεταξύ μας. Γιατί έχουμε γράψει πολλά χιλιόμετρα σε διάφορες περίεργες συνθήκες, πάντα με το κεφάλι ψηλά. Αλλά είμαι και χαρούμενος γιατί εγώ πιστεύω στη δημόσια τηλεόραση, ανεξάρτητα τώρα από τις ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές. Είναι ένας θεσμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο η δημόσια τηλεόραση. Όλοι τον προσέχουν, όλοι τον αναπτύσσουν. Γιατί είναι και βάζει και κανόνες και στην ιδιωτική τηλεόραση. Συμφωνώ απόλυτα. Κυρία Φωτεινιβάκη, μαζί μας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Να ανοίξουμε λίγο την κουβέντα. Καλώς ήρθατε και οι δύο. Ευχαριστούμε πολύ. Και χαιρόμαστε και εμείς πάρα πολύ. Αν και εγώ κάνω και μ' αρέσουν οι συνεντεύξεις ένας με έναν, γιατί γίνεται και πιο ουσιαστικά η κουβέντα, ρε παιδί μου. Γιατί τα πάνελ δεν βοηθάνε, Γιώργο, καθόλου. Ναι. Δηλαδή δεν μιλάει ο άνθρωπος πάνω από 3-4 λεπτά. Αλλά προτιμώ το μονόλογο. Χωρίς καν τον δημοσιογράφο. Με δημοσιογράφο. Λοιπόν, ελάτε λίγο να ανοίξουμε λίγο την κουβέντα. Είναι το ταξίδι του κυρίου Τσίπρα στην Τουρκία. Έχει το ρόλο του, έχει και τη σημειολογία του βεβαίως. Και έχει για μένα και μία αξία η στιγμή. Κυρία Βάκη, θα ξεκινήσω από εσάς. Η στιγμή. Έχουμε δηλαδή πίσω μας και λίγο μπροστά μας το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών. Υπογράφεται σήμερα και το θέμα της ενταξιακής πορείας στο ΝΑΤΟ. Και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κ. Τσίπρας είναι σήμερα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, επιμένω εγώ, βρίσκεται στη γειτονική Τουρκία σε μια. Την εκτίμηση του παζλ θέλω λίγο. Πώς την αποτιμάτε εσείς? Εγώ θετικά την αποτιμώ, παρότι ακούστηκαν διάφορα ως συνήθως από την αξιωματική αντιπολίτευση. Θεωρώ καταρχάς ότι η πολιτική συμβολισμή και η σημειολογία που προέκυψε μετά το πέρας και τις πρώτες μέρες της επίσκεψης μάλλον ήταν δηλωτικές μιας αποκλιμάκωσης της έντασης. Χωρίς επίσης να εθελοτυφλεί κανείς όσον αφορά τα επί της ουσίας προβλήματα των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, νομίζω ότι φαίνεται να οριοθετούνται κάποιες διαφορές και κάποιες διαφορές που φαίνονταν ανελαστικές σιγά σιγά έχουν αρχίσει και αμβλύνονται. Επίσης, υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία είναι, θα έλεγα, χαμηλής κυβερνητικής ατζέντας αλλά υψηλού συμβολισμού. Μπορούν να βοηθήσουν. Παράδειγμα, ακτοπλοϊκή σύνδεση Σμύρνης Θεσσαλονίκης. Μια σειρά τέτοιων πολιτικών ή η πρόθεση να υπάρξουν μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης των δύο χωρών. Θετικά τα βλέπω και επίσης πολύ θετικό και πρέπει να το πούμε αυτό ήταν και η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Είναι ο δεύτερος εν ενεργεία Πρωθυπουργός που επισκέπτεται αυτό τον τόπο. Είχε κλείσει αυθαίρετα κατόπιν απόφασης τουρκικού κράτους το 1971. Υπάρχει πρόθεση να ξανανοίξει και να γίνει και ένας τόπος που θα εγγράφει μια, αν θέλετε, θρησκευτική ανεκτικότητα, ένας τόπος ακαδημαϊκός όπου θα υπηρετείται ένα γνωστικό αντικείμενο. Το προσμετρώ λοιπόν θετικά. Όσον αφορά διάφορα άλλα που έχουν ακουστεί για τις μουφτίες και θα σου δώσω, θα μου δώσεις και μια λογική παζαριού, δεν θα συμφωνούσα και για τις μουφτίες θα ήθελα να πω ότι υπάρχει ευρωπαϊκό πλαίσιο από το 1991, κάτι που συμβαίνει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, διορίζεται πάντως ο μουφτής κάτι, από το Υπουργείο Βάκη, Παιδείας, όπως το Παρίσι. Είναι και ο κύριος Κίρτσος εδώ. Ήθελα λίγο να φύγω και θα με βοηθήσετε και οι δύο από τη στενή ιστορία, να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα. Ναι. Και θα βοηθήσει σήμερα. Και άλλωστε η εκπομπή λέγεται και άλλη διάσταση. Βεβαίως. Οπότε λίγο τον τίτλο να τον δούμε. Κύριε Κρίζο, να το δούμε λίγο αυτό. Να δούμε και λίγο και τη μεγάλη εικόνα. Δηλαδή, να μην μπούμε σε αυτήν την ιστορία και των κειμένων και των αντιπαραθέσεων στο. Το πας λίγο και σε σχέση πάντα με την Ευρώπη, με τα δικά σας μάτια. Ποια, ναι. Τι γίνεται? Κοιτάξτε, εγώ είμαι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Δηλαδή, εγώ είμαι κατά της ένταξης Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρά το γεγονός ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ και κυρίως η Νέα Δημοκρατία, στις οποίες είμαι στέλεχος, θεωρούν ότι η ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας βοηθάει. Βοηθάει να πάμε σε πιο ήρεμα νερά. Και εγώ συμφωνώ μαζί σας τώρα. Ναι, λοιπόν. Ναι, θα σας πω όμως γιατί. Θα σας πω όμως το κομμάτι για το θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν ξέρω αν έχουμε το ίδιο σκεπτικό. Υπάρχουν δύο θέματα. Το πρώτο είναι ότι η Τουρκία έχει γίνει εντελώς απαράδεκτη με ευρωπαϊκά κριτήρια και δεν προβλέπω να αλλάζει κάτι σε αυτό. Και το δεύτερο και κυριότερο κατά την άποψή μου είναι ότι μετά το Brexit που έχει δημιουργήσει ένα ιστορικό προηγούμενο, γιατί τώρα, ως τώρα όποιος έμπαινε δεν έβγαινε, τώρα αλλάζουν τα πράγματα. Επομένως πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι πάντα ελκυστική και για τους λαούς των κρατών μελών της. Διότι μόλις εμφανιστεί σε 10, 15, 20 χρόνια, δεν ξέρω το χρονικό ορίζοντα, ότι πλησιάζει η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα βρεθούν 2-3 σημερινές χώρες μέλη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με απέτηση των λαών τους. Επομένως, εγώ κάνω αυτή την ανάλυση, η οποία όμως είναι περιθωριακή
σε επίπεδο Ελλάδας. Αλλά επειδή τέλος πάντων παρακολουθώ, είμαι και στην. Άκουγα με ενδιαφέρον την προηγούμενη συζήτηση σας για το Brexit. Είμαι στην ομάδα εργασίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και παρακολουθούσαμε το Brexit. Στην αρχή για να το αποτρέψουμε, αποτύχαμε πλήρως. Και τώρα για να το εξευγενήσουμε, γιατί είναι. Θα χάσουν και οι δύο πλευρές, τουλάχιστον να μην πάνε σε ένα σκληρό Brexit που θα έχει παρενέργειες και για τους δύο. Άρα, εγώ προτιμώ μια στρατηγική θεώρηση και θέλω καλές σχέσεις με την Τουρκία, θέλω οικονομική συνεργασία, θέλω το ένα, θέλω το άλλο, αλλά προοπτική ένταξη Τουρκίας δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει. Να επιμείνω λίγο, κυρία Βάκη. Ναι. Είδα ότι συμφωνούσε καταφατικά, κουνούσε καταφατικά. Διάγνωση. Στη διάγνωση, η κυρία Βάκη. Αυτό σημαίνει για να. Πάμε λίγο και στη δικιά μου εκτίμηση. Εγώ σας είπα την άποψή μου. Είμαι κατά σε αυτή την ιστορία. Όσο υπάρχουν ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, mm-hmm. επεκτατικών, υπεριαλιστικών, πολιτικών και του ρόλου του μπάτσου σε όλη τη σημασία της λέξεως μιας χώρας στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Δεν το βάζουμε γεωγραφικούς προσάντων. Η δική σας οπτική. Είναι πιο. Έχει και το στρατηγικό μέσα. Έχει και το στρατηγικό. Για να δικαιολογήσετε τον ρόλο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ναι, ναι. Πρέπει να υπάρχουν προαπαιτούμενα για να ενταχθεί. Οπωσδήποτε σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που, ας είμαστε ειλικρινείς, έχουν καταπατηθεί. Έχουμε φυλακίσει, έχουμε διώξει. Ο πρόεδρος του τρίτου κόμματος στην Τουρκία είναι φυλακή 2 χρόνια. Μια σειρά τέτοιων. Και δικά μας παραδείγματα τώρα με τους 8, όπου πολύ σωστά νομίζω απάντησε η ελληνική πολιτεία και ο Πρωθυπουργός ότι εδώ πέρα έχουμε διάκριση των εξουσιών και κράτος δικαίου. Η δικαιοσύνη αποφασίζει για αυτά. Και υπάρχει η συνθήκη της Γενέβης και ούτω καθεξής. Από την άλλη, η ένταξη της Τουρκίας, εφόσον υπάρχει σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων, νομίζω ότι θα τη βοηθούσε να μπει σε μια κανονικότητα. Βεβαίως το θέμα του εκδημοκρατισμού και της Ευρώπης, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Είναι ένα θέμα. Εγώ βλέπω ένα ζόφο, δηλαδή αποσχιστικές τάσεις, εθνικιστικές περιχαρακώσεις, άνοδο της ακροδεξιάς, παρεπόμενα αν θέλετε και αυτής της σκληρής νεοφιλελεύθερης ατζέντας που επικρατεί. Επομένως τα βλέπω εκ παραλλήλου, αλλά σίγουρα δεν μπορεί να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια χώρα η οποία έχει σαφέστατα πρόβλημα mm-hmm. κράτους δικαίου και δημοκρατίας. Mm-hmm. Αυτή η ακροδεξιά ατζέντα σας προβληματίζει, κύριε Κίρτσο? Που ανοίγει. Βέβαια, εντάξει, δεν είναι ακροδεξιά, είναι και θέματα ορισμού. Δηλαδή, διαφωνώ με το να τους βγάλουμε όλους τους ακροδεξιούς. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν σκληροί δεξιοί, υπερσυντηρητικοί και ακροδεξιοί και ο νεοναζιστές. Οι νεοναζιστές είναι άλλο πράγμα, εντάξει. Είναι η Χρυσή Αυγή και το Τζόμπικ που είναι κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Ουγγαρία. Και, για αυτούς, γι' αυτό και οι ακροδεξιοί. Αυτοί που είναι ή θεωρούμε ακροδεξιοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουν καμία σχέση μαζί τους. Είναι σε μια κατηγορία μόνοι τους. Εγώ θα σας πω το εξής, ότι στο τελευταίο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο Ελσίνκι κάναμε διάφορες αναλύσεις, οι ειδικοί και μας παρουσιάσανε 22% του Ευρωπαϊκού Εκλογικού Σώματος, των 27, γιατί οι Βρετανοί δεν θα πάρουν μέρος, κινείται πλέον στα δεξιά του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Αυτό που εμείς ονομάζουμε κεντροδεξιά. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και ο ΣΥΡΙΖΑ μας θεωρεί δεξιούς ή ξέρω εγώ καμιά φορά και ακροδεξιούς κτλ. Αλλά θέλω να πω ότι έχουμε μία πρόκληση από τα δεξιά. Το 2014 είχαμε τον λεγόμενο αριστερό λαϊκισμό με εκφραστές κυρίως τον ΣΥΡΙΖΑ και τους Ποντέμος. Αυτή τη στιγμή έχουμε τον λεγόμενο δεξιό-ακροδεξιό λαϊκισμό, ο οποίος όμως είναι σε ηγετική θέση σε πολλές σημαντικές χώρες. Mm. Εγώ αποφεύγω τον όρο λαϊκισμό, αν και αυτή είναι η γραμμή του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, διότι με ενδιαφέρει η επικοινωνία όχι με τους ηγέτες του 22%, με ενδιαφέρει η επικοινωνία με το 22%. Διότι εάν τους απομονώσεις και θα βγεις χαμένος επιπλέον. Είναι άλλο η καταγγελία του λαϊκισμού που μπορεί να την κάνεις, κατηδίαν προτιμώ, και άλλο του να αγνοείς το λαϊκό αίσθημα. Διότι αυτά τα προβλήματα τα οποία τους έχουν οδηγήσει εκεί είναι πραγματικά. Μπορεί αυτοί να τα αξιοποιούν πολιτικά ή να υπόσχονται λύσεις που μπορεί να μην υπάρχουν, αλλά αν αγνοήσεις τα συγκεκριμένα προβλήματα, για παράδειγμα το προσφυγικό μεταναστευτικό και πώς αλλάζει τις πολιτικές και κοινωνικές ισορροπίες, είσαι καταδικασμένο να χάσεις το παιχνίδι. Άρα είμαστε σε μια πολύ σύνθετη κατάσταση. Ελπίζω να σαν Νέα Δημοκρατία θα πάμε καλά, το βλέπω δηλαδή. Σαν Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θα χάσει με έδρες, θα χάσει και η κεντροαριστερά έδρες. Οι φιλελεύθεροι θα κερδίσουν γιατί θα πάει μάλλον ο Μακρόν μαζί τους, αν και θα ανακοινωθεί η συμμαχία τους μετά την εκλογική αναμέτρηση.
Οι πράσινοι θα κρατήσουν ή θα αυξήσουν λίγες δυνάμεις γιατί πάνε πολύ καλά στη Γερμανία, αλλά θα έχουμε στα δεξιά και στην άκρα δεξιά μία άνθηση εκλογική η οποία θα αλλάξει και τη σύνθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το ποιος μπορεί να είναι πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κτλ. Δηλαδή όλα αυτά θα δούμε να έρχονται μετά το Μάιο. Να σχολιάσω στο ότι συμφωνώ με την ανάλυση περί λαϊκισμού. Δεν βέβαια συμψηφίζω. Δεν θέλω να κάνω μια ιδιότυπη θεωρία των δύο άκρων. Διαφωνώ νομίζω κάθετα. Ναι, όχι, δεν το πήγατε εκεί. Γιατί έχουμε υποφέρει από τέτοιες θεωρίες, έτσι που αναβιώνουν, θυμίζουν μάλλον άλλες εποχές. Να πω κι εγώ ότι η χρήση του όρου λαϊκισμός έχει γίνει ιδεολογική χρήση και κατάχρηση και δεν λέει τίποτα, εκτός αν με λαϊκισμό διάφοροι έτσι άριστοι της παράταξης του κυρίου Κίρτσου εννοούν να απορρίπτουμε οποιαδήποτε λαϊκά αιτήματα ή συστατικά στοιχεία της δημοκρατίας όπως είναι η λαϊκή κυριαρχία ή τις μάζες στο προσκήνιο που διεκδικούν. Επομένως δεν είναι δόκιμη η χρήση του όρου. Όσον αφορά τώρα την ακροδεξιά στην Ευρώπη, εγώ πιστεύω ότι υπάρχει πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Νεοναζιστές είναι και οι ανεαλλακτικοί για τη Γερμανία, που δεν περίμενε κανείς ότι... Το FD βεβαίως. Οι μισοί φίλοι... Δεν το δέχονται αυτό. Όρμπαν, για παράδειγμα, όταν χτίζει τύχη και θεωρεί τους ξένους το μολυσματικό ιό που θα μολύνει την καθαρότητα του σώματος και ονειρεύεται το λευκό χριστιανικό έθνος. Και αυτά, ξέρετε, παραπέμπουν σε τέτοιες θεωρίες. Ναι, εμένα μου θυμίζουν και λίγο τους νόμους της Νιρεμβέργης και από εκεί και πέρα η Νέα Δημοκρατία βέβαια μας έχει λίγο θολώσει την εικόνα όσον αφορά τις συμμαχίες με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, κύριε Κίρτσο, και νομίζω ότι ο καταλήτης ήταν και η συμφωνία των Πρεσπών. Και θα ήθελα να πω ότι με τη συμφωνία των Πρεσπών. Από το Βέμπερ και από το Μητσοτάκη, αυτή φορά τα καλά. Ξέρετε κάτι, με τη συμφωνία των Πρεσπών είχα την αίσθηση ότι η μόνη σύμμαχη της παράταξής σας θα είναι ο Όρμπαν, το Βέμερο και οι σκληροί εθνικιστές της Ευρώπης. Επιτρέψτε μου. Ναι, είδα μια άλλη εικόνα από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ναι, για να μην αναφερθώ τώρα στις συζητήσεις με την κυρία Μέρκελ και στα καινούργια τα τελευταία που προέκυψαν με αυτό, αλλά είναι μια άλλη τάξη συζήτηση. Ναι, περί καταλανοποίησης και... Βλέπω την ανησυχία σας. Επειδή... Δεν έχω καμία ανησυχία. Μια επισήμανση έκανα και μια διάγνωση. Ναι, αλλά επειδή πριν μια ώρα ήμουν με το Βέμπερ που υποδεχόταν το Μητσοτάκη σαν επόμενο πρωθυπουργό της Ελλάδας, και το Μητσοτάκη που υποδεχόταν το Βέμπερ σαν επόμενο πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μπορώ να σας πω ότι οι σχέσεις είναι άριστες, αλλά βέβαια το θέμα των Σκοπίων διαχρονικά δεν συμφωνούμε με τις επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Δεν συμφωνούσαν διαχρονικά και οι ελληνικές κυβερνήσεις. Τώρα συμφώνησε η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα. Αυτό δεν μας ξενίζει εμάς, δηλαδή δεν έχουμε καμία υποχρέωση να ακολουθούμε σε εθνικά θέματα γραμμή Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Άλλωστε δεν υπάρχει ομοφωνία στα ευρωπαϊκά θέματα, δεν υπάρχουν κανόνες πειθαρχίας, δεν είναι σαν την οικονομία που έχει προχωρήσει η ευρωπαϊκή οικοδόμηση. Απόδειξη ότι με ένα νεύμα του και μία δήλωσή του ο κ. Τσίπρας απέτρεψε κοινή θέση στο θέμα της Βενεζουέλας. Άρα γιατί εμείς να υποστούμε μια πειθαρχία που δεν υπάρχει στην Ευρωπαϊκή. Με το θέμα της Βενεζουέλας τώρα μπορούμε... Εσείς θα ήσασταν υπέρ της παρέμβασης ξένου κράτους στα πράγματα... Να άκουσα τώρα το ρεπορτάζ σας, ήθελα να πω. Ήθελα να είχατε δίπλα εκεί στην ιδεολογικό σεμινάριο στη διπλανή αίθουσα. Θα σας πω το εξής. Ότι... Ιδεολογικό σεμινάριο. Εξαιρετικό. Τι έχει γίνει στη Βενεζουέλα. Οι τελευταίες δημοκρατικές εκλογές ήταν στα τέλη του 2016 για την εκλογή της Βουλής. Κέρδισαν πανηγυρικά οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης. Δεν λέω ότι είναι όλοι καλοί άνθρωποι. Περιγράψε τουρισμένους. Μπορεί να είναι έτσι, μπορεί και να μην είναι. Εν πάση περιπτώσει, ήταν τέτοια η νίκη της αντιπολίτευσης, ώστε απέκτησε στη Βουλή συνταγματική πλειοψηφία 2/3. Ετοιμαζόταν λοιπόν να υποχρεώσει τον Μαδούρο να κάνει πρόωρες προεδρικές εκλογές, γιατί έχει εξαθλειώσει τη χώρα. Και αυτός έκανε τα εξής. Έβαλε το ανώτατο δικαστήριο να καταργήσει τη Βουλή. Έκανε μια λαϊκή εθνοσυνέλευση, δηλαδή ελάτε μερικοί συνδικαλιστές, μερικοί τοπικοί παράγοντες κλπ. Άρα είστε η νέα Βουλή, δεν μετράει η παλιά Βουλή. Και έκανε μετά. Εντάξει, είναι εσωτερικό του θέμα αυτό όμως. Θα παρεμβαίνουν ή τα κράτη απ' έξω και θα. Ναι, θα σας πω το εξής. Ότι πώς έχει διεθνοποιηθεί το θέμα της Βενεζουέλας. Κάθε χρόνο φεύγουν 2 εκατομμύρια και πάνε όλοι στις γειτονικές χώρες. Ο Τραμπ δεν νομίζω ότι
Και για τη Βενεζουέλα, γιατί ούτως ή άλλως ελέγχει τα πετρέλαια της Βενεζουέλας. Άμα του τα δίνει ο Μαδούρο, τα πετρέλαια θα ήταν με τον Μαδούρο. Μα τα έχει τα πετρέλαια. Πώς τα έχει τα πετρέλαια, διότι το βασικό δηληστήριο που ανήκει στη Βενεζουέλα λειτουργεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επομένως τα ελέγχει εκεί. Βάζει τα λεφτά σε ένα λογαριασμό και αρνείται να τα απελευθερώσει. Άρα ουσιαστικά τα ελέγχει, γιατί έχει βαρύ πετρέλαιο η Βενεζουέλα που δεν μπορεί να πάει σε όλα τα δηληστήρια. Πρέπει να είναι ειδικού τύπου τα δηληστήρια. Σωστό είναι αυτό. Για αυτό το πετρέλαιο. Σωστό είναι αυτό. Ναι. Επομένως, δεν είναι θέμα ελέγχου. Είναι θέμα ότι φεύγουν 2 εκατομμύρια, πηγαίνουν στις γειτονικές χώρες. Θα φύγουν άλλα 2 εκατομμύρια σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΟΗΕ το 19. Όλοι πεινάνε, ή τέλος πάντων το 90% και είναι σε άθλια κατάσταση. Ωραία, και θα μπουκάρουν οι άλλοι και να μην μπουκάρουν. Μα κανείς δεν είπε να μπουκάρουν, διότι εδώ φεύγουν από το Αφγανιστάν. Θα μπουκάρουν στη Βενεζουέλα ή δεν πάνε στη Συρία. Δεν είναι στη φάση να μπουκάρουν οι Αμερικάνοι. Απλά ασκείται μία πίεση να παραιτηθεί και να πάει σε ελεύθερες εκλογές. Ποιος θα μπουκάρει τώρα, κανείς δεν έχει όρεξη να μπουκάρει. Μισό λεπτό, γιατί με τη Βενεζουέλα και το Μαδούρο εμείς εισπράττουμε ο ΣΥΡΙΖΑ και διάφορα. Διάφορους έτσι λεκτικούς χουλιγκανισμούς από την αξιωματική, ότι είμαστε μαδουριστές, οπαδοί του Μαδούρο. Και έχετε κάνει και ένα καθεστώς. Ναι, λοιπόν, τη δημοκρατία δεν τη θεραπεύεις με αυτόν τον τρόπο. Όταν επικροτείς, έναν πρόεδρο, ο οποίος αυτοανακηρύσσεται πρόεδρος, με ελεύθερες δημοκρατικές εκλογές τη θεραπεύεις. Και ας αφήσουμε το λόγο της Βενεζουέλας να αποφασίσει. Τώρα, όλη αυτή η φιλολογία ότι ο Τραμπ κόπτεται για τα δικαιώματα που παραβιάζονται. Δεν νομίζω ότι πείθει κανέναν αυτό. Τα πετρέλαια είναι, εσείς λέτε ότι τα ελέγχει. Μπορεί να θέλει να ελέγξει περισσότερο. Σίγουρα πάντως τα κίνητρα δεν είναι οι δημοκρατικές ευαισθησίες. Νομίζω λοιπόν ότι η δημοκρατία τη θεραπεύει στα ελλείμματά της και τα προβλήματά της με περισσότερη δημοκρατία. Και ας γίνουν εκλογές. Ωραία, επειδή απέχουν και μερικά χιλιόμετρα. Είναι απαράδεκτο δηλαδή. Να έρθω λίγο εδώ στην Αθήνα που με καίει τώρα. Την έχουμε διεθνοποιήσει με τη συζήτηση. Όχι, όχι, καλό είναι. Και καλά κάνουμε. Να ναι. Είναι καλό στα, να συζητούμε και γι' αυτά και να φεύγουμε. Είπε ο κύριος Κίρτσος ένα κομμάτι στο ότι υπάρχει ένα κοινό το οποίο πηγαίνει στην ακροδεξιά ή φλερτάρει με αυτή ή συντάσσεται ή. Εγώ πώς το διαβάζω, παιδί μου, νομίζω ότι είναι και ριζοσπαστικοποίηση δεξιών στρωμάτων, δεξιών ψηφοφόρων σε απογοήτευση που έχουν από τα δικά τους κόμματα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε κι εσείς ότι έχουμε μετατόπιση χιλιάδων ανθρώπων από άλλες πολιτικές ομάδες προς την ακροδεξιά. Δηλαδή, και η ερώτηση εσάς είναι μία. Ναι. Ποια είναι αυτή η γραμμή η οποία θα μπορέσει να πείσει λαϊκά στρώματα να μην φλερτάρουν και με τις αξίες και με τις ιδέες και εκλογικά με τους ναζιστές? Γιατί και εγώ συμφωνώ, μόνο και εσύ, άλλο ακροδεξιά, άλλο ναζιστή. Είναι δύο διαφορετικά. Φλερτάρουν μεν, αλλά χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσοχή. Ένα, και η ερώτησή μου στον κύριο Κίρτσο είναι ότι όταν ανοίγεις, αμέσως μετά, όταν ανοίγεις την πόρτα κάνοντας ότι δεν καταλαβαίνεις, από την πόρτα φεύγει ο κόσμος και πάει προς τα εκεί. Ο κόσμος αυτός θα γυρίσει ξανά προς τα πίσω? Αυτά είναι τα δύο ερωτήματα. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, κοιτάξτε, και πολύ, πολύ σύνθετο. Για να αναφερθώ σε ένα έτσι πρωτόλιο σχήμα, χιλιοϊπωμένο, εντάξει, σίγουρα οικονομικές κρίσεις πάντα ανοίγουν την πόρτα και στο φασισμό και σε πολέμους, σε τέτοια φαινόμενα. Και σίγουρα η οικονομική κρίση έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην άνοδο της ακροδεξιάς, η οποία μάλιστα ακροδεξιά και στην Ευρώπη και σε εμάς προσπαθούσε να αποσπάσει και πολιτική υπεραξία από αυτή την κρίση. Και σε ένα βαθμό, ειδικά στην Ευρώπη, τα κατάφερε. Επομένως, μία πανάκια είναι τώρα που βγήκαμε από τα μνημόνια, και το πιστεύω ότι βγήκαμε και εν της πράγμαση από τα μνημόνια, δεν είναι μία τυπική πράξη εξόδου, με όλα αυτά τα θετικά μέτρα ανακούφισης της κοινωνικής πλειοψηφίας, με κάποια επούλωση τραυμάτων, υπέστη βαρβαρότητα, έτσι ο ελληνικός λαός, νομίζω ότι αυτό θα βελτίωνε κάπως τα πράγματα. Δηλαδή θα απόδιωχνε κόσμο ή δεν θα έσπρωχνε κόσμο προς την ακροδεξιά. Το δεύτερο είναι ο εκδημοκρατισμός. Πέρασε αυτή η κυβέρνηση πολλά θετικά μέτρα εκδημοκρατισμού. Από την ηθαγένεια στους μετανάστες, στα παιδιά των μεταναστών, το σύμφωνο συμβίωσης, πάρα πολλά. Την ένταξη των προσφυγόπουλων στην εκπαίδευση κλπ. Η θριαλίδα όμως δυστυχώς σε όλα αυτά ήταν το μακεδονικό. Και εδώ, χωρίς καμία διάθεση έτσι, αντιπολίτευσης χάριν αυτής, η Νέα Δημοκρατία έπαιξε έναν καταλυτικό ρόλο. Μετατοπίστηκε ακροδεξιά, ενδύθηκε τη στολή του Μακεδονομάχου.
πυροδότησε εθνικισμό, ακραίο εθνικισμό, και νομίζω ότι έδωσε κόντες άκοντες, δεν καταλογίζω προθέσει κανέναν, φωνή και βήμα στην ακροδεξιά ή σε νεοφασιστικά μορφώματα. Όταν εγώ βλέπω, αυτό ξέρετε με σόκαρε πιο πολύ από όλα, το είχαμε ξαναπεί σε αυτήν την εκπομπή, η Δημοκρατία πρόδωσε τη Μακεδονία σε σχολεία, αυτό πρέπει να μας προβληματίσει πάρα πολύ. Mm. Και όταν δεν άκουσα μία έτσι απερίφραστη καταδίκη από την αξιωματική αντιπολίτευση, του αντίον. Και να μην αναφερθώ και σε μία στάση που από εκεί που εγώ περίμενα ένα φιλελεύθερο προφίλ, σε τέτοια νομοσχέδια που άπτονται των θεσμών των μεταρρυθμίσεων, δεν είδα ποτέ να υπερθεματίζει. Mm. Σε θέματα δικαιωμάτων, τότε στην ταυτότητα φύλου, στην ηθαγένεια, στο προσφυγικό. Είδα μία ακροδεξιά ατζέντα. Λοιπόν, το πρώτο που διαφωνώ είναι ότι οι ακροδεξιοί είναι δεξιοί που έχουν μετατοπιστεί στην άκρα δεξιά. Αν δούμε διεθνώς τη μετατόπιση, για παράδειγμα το Εθνικό Μέτωπο, το οποίο τώρα έχει γίνει Εθνικός Συναγερμός της Λεπέν, κανιβάλισε το Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα και την Γαλλική Αριστερά. Και αν δείτε τις δημοσκοπήσεις και τις έρευνες κοινής γνώμης τώρα, το κίνημα των κίτρινων γυλαίκων, που οργισμένοι πολίτες που καταπιέζονται οικονομικά βγαίνουν στον δρόμο και συχνά, ας πούμε, με βίαιο τρόπο, ευνοεί κυρίως το κόμμα της Λεπέν, το οποίο θα βγει πρώτο και στις ευρωπαϊκές εκλογές. Επομένως, είναι λάθος ανάλυση, καταλαβαίνω γιατί γίνεται από πολλούς, να θεωρείς τη δεξιά προθάλαμο της ακροδεξιάς. Τώρα, Δεν είπα κάτι τέτοιο. Δεν είπα κύριε, το λέτε εσείς. Είπα για μια ενσυνείδητη μετατόπιση του κόμματός σας. Το κόμμα σας δεν ήταν ακροδεξιό. Το δημοκρατικό καθήκον της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ ήταν να βάλει τέλος στο βίαιο φαινόμενο της Χρυσής Αυγής, κάνοντας μια δίκη, την οποία έχει προετοιμάσει η προηγούμενη κυβέρνηση, και φτάνοντας σε καταδίκες και πιθανότατα στην καταδίκη μιας εγκληματικής οργάνωσης. Δηλαδή γι' αυτό η κυβέρνηση έπαιξε κατενάτσιο. 4 χρόνια η δίκη είναι ουσιαστικά στο ψυγείο. Με το ρυθμό που κινείται θέλει άλλα 4 έως 8 χρόνια. Είναι πάντως μόνο το σεβασμό, επειδή την παρακολουθούμε πάρα πολύ. Εκτός από την πρώτη καθυστέρηση του πρώτου εξαμήνου λόγω διαφόρων τεχνικών προβλημάτων, το παρατηρητήριο της δίκης για τη Χρυσή Αυγή, που τους λέει συνέχεια ότι η δίκη πάει κανονικά, και εδώ στην εκπομπή λένε σταματήστε, σε μένα το λέγανε, γιατί έκανα κριτική, αργή η δίκη, εγώ το έλεγα. Σταματήστε να το λέτε αυτό, είναι πολύ σύνθετη δίκη, δεν αργεί, πάει σε κανονικότητα. Ωραία, λοιπόν, είναι αυτό. Θυμάστε και την παιδιά των δικηγόρων 8 μήνες, πώς έχει διαθέσει, τώρα θα λέμε, ας πούμε, ότι δεν βρίσκαμε αίθουσα, δεν είχε θέρμανση κτλ. Όχι, μην το υποτιμούμε, και απεργία 8 μήνες είχε κρατήσει πάρα πολλούς μήνες. Εδώ μιλάμε πολιτικά. Εφόσον θέλετε να χτυπήσετε το αυγό του φιδιού, το οποίο αποδίδεται στη Νέα Δημοκρατία και σαν κυβέρνηση και σαν εξουσία και σαν επαφές που έχετε με το δικαστικό σώμα κτλ., θα έπρεπε όλα αυτά να τα είχατε χρησιμοποιήσει για να χτυπήσουμε το αυγό του φιδιού. Δεν κάνατε τίποτα από αυτό. Εγώ πάντως, κύριε Κετσόμου, ένα βουλευτή σας άκουσα καταφέρετε κατά του αυγού του φιδιού. Να σας εξηγήσω. Μετά, το άλλο που κάνετε είναι το εξής, ότι το έκανε ο Πρωθυπουργός, το έκανε και ο Παπαδημούλης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που είναι εντελώς απαράδεικτο. Δηλαδή, έχουμε ένα 65-70% που διαφωνεί με τη συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ και αρχίζετε το βιολί, η ακροδεξιά, οι σκοταδιστές κτλ. Μα δεν είναι δυνατόν να αποδίδετε στο ΚΚΕ που είναι κατά τη συμφωνία ότι είναι ακροδεξιοί, ούτε σε μένα να μου λέτε ότι είμαι ακροδεξιός. Γι' αυτό άλλωστε πήγα και στα δύο συλλαλητήρια της Αθήνας, ούτε στο Μίκη Θεοδωράκη που μίλησε. Επομένως, εδώ πέρα τι κάνετε. Έχετε κάνει μία ανάλυση ότι η συντήρηση του αρρωστημένου φαινομένου της Χρυσής Αυγής, ενδεχομένως και η ενδυνάμωσή του, επειδή κατά την άποψη δική σας η κεντροδεξιά ή η δεξιά είναι προθάλαμος της άκρας δεξιάς, μπορεί να σας διευκολύνει εκλογικά. Αυτό όμως είναι σε βάρος της ποιότητας της δημοκρατίας μας. Αντί λοιπόν να κάνετε γενικεύσεις ότι ξαφνικά τρελάθηκαν 70% των Ελλήνων και είναι ακροδεξιοί ή σκοταδιστές ή θρησκόληπτοι κτλ., να δείτε ότι έχετε υπογράψει μια συμφωνία την οποία δεν δέχεται η ευρύτερη κοινή γνώμη, και το πρόβλημά σας δεν είναι με τη Νέα Δημοκρατία και το τι θα πει η Νέα Δημοκρατία, γιατί όσο και να ανέβει το ποσοστό μας, θα πάει 35%, θα πάει 36%, πού θα πάει. Εδώ μιλάμε για μια καθολική αντίθεση που, αν δείτε και τις δημοσκοπήσεις, σχεδόν οι μισοί ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ έχουν διαφορετική άποψη από αυτή που εκφράζει. Θα απαντήσετε και θα κλείσουμε. Λοιπόν, πρώτον, όμως, το παραδικαστικό έκανε 13 χρόνια, γιατί άκουσα την απόφαση για τον κύριο Μαντούβαλο.
13 χρόνια. Τι 13 χρόνια. Αργούν οι δίκες. Εντάξει. Άρα είμαστε εκεί τώρα. Άρα μην περιμένουμε επενδύσεις όσο αργούν οι δίκες και μην περιμένουμε και πολιτική κάθαρση. Προετοιμάζω τους τηλεθεατές μας ότι την ερχόμενη εβδομάδα, και αλλάζουμε και ώρα και όλα, όχι μυαλά, κάνουμε ένα πολύ μεγάλο θέμα να μάθουμε. Θα έρθω να σας αλλάξω και μυαλά. Δεν γίνεται, Γιώργο, με τίποτα. Δεν γίνεται αυτό. Αλλά θέλω να μάθουμε γιατί καθυστερεί. Αυτό, αυτή είναι η έρευνα. Τι είναι αυτό, ρε παιδί μου, κάθε 13 χρόνια, 15 χρόνια, 17 χρόνια, υπόθεση Παπαντονίου. Ναι, εντάξει. Δηλαδή, με του Μαντουβάλου όντως ήταν 13 χρόνια. Εγώ θέλω να απαντήσω το εξής. Εγώ σέβομαι κάποιους ανθρώπους και εσείς μας είπατε πήγατε στο συλλαλητήριο, καλά κάνατε, που έχουν πατριωτικά αισθήματα. Ενδεχομένως για αυτούς η ιστορία έχει σταματήσει το Μέγα Αλέξανδρο, δεν με απασχολεί αυτό. Προφανώς και δεν είναι οι άνθρωποι όλοι ακροδεξιοί που πάνε. Φυσικά. Αλλά όλη η ακροδεξιά και όλα τα φασιστικά μορφώματα ήταν στο συλλαλητήριο. Και όχι μόνο ήταν, κύριε Κίρτσο, έδωσαν τον τόνο. Αυτά που γίνανε εις βάρος των βουλευτών της Βόρειας Ελλάδας τα καταδικάστε. Εμπρισμοί σπιτιών, προπυλακισμοί, προγραφές, αφήσεις σε όλα τα μέρη, απειλητικά τηλεφωνήματα έχω και λάβει και εγώ και έστειλα. Θα καταδικάζω, προφανώς θα καταδικάζω. Κοινωνική συνείδηση και θυμηθείτε τι κάναν και ορισμένοι δικοί σας. Όχι, σας παρακαλώ, δεν είναι το ίδιο. Γιατί δεν είναι το ίδιο, δηλαδή σε κυνηγάνε. Άμα σε κυνηγάνε, σε κυνηγάνε. Το νεοναζί που καίει σπίτια και επιτίθεται σε βουλευτές, γιατί αυτά μας προβληματίζουν πάρα πολύ. Δεν άκουσα λοιπόν καμία καταδίκη. Αντίθετα, από τη Νέα Δημοκρατία την εθνική γραμμή του 2008 να κρύβεται κάτω από το χαλί και έφνης να ανακαλύπτει τη γραμμή του φανατικού Μακεδονομάχου που θυμίζει τον κύριο Σαμαρά. Αυτό το πράγμα είδαμε. Άξερα. Τίποτε άλλο. Λέβαια. Και σε επίπεδο συμμαχιών το σας πρόβλημά στην Ευρώπη, σας είναι πάντως με την ευρύτερη κοινή γνώμη. Δεν είναι κανένα το μπερδεύετε. Πρόβλημά μας, είναι ότι λύσαμε ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα και κάναμε μια εθνικά υποφελή συμφωνία. Κυρία Βάκη, εντάξει, το πρόβλημά μου είναι με το χρόνο τώρα εμένα. Θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Εγώ ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θα πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά